Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Αρχικά ήθελα να μου πείτε ως ένας εκ των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τερματιστεί η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λίβη. Δυστυχώς, κύριε Χατζηϊωσήφ, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση στη Λιβύη, όπως και στην κρίση στη Συρία, στην κρίση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δεν έχει το ρόλο που θα έπρεπε. Είμαστε ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά ένας πολιτικός νάνος. Και στη Λιβύη, και στο Ιράν, και στη Συρία, και πρωτύτερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο ουραγού, κομπάρσου. Ενώ θα έπρεπε να παίξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο, με το ειδικό της βάρος, για την αναζήτηση πολιτικών διπλωματικών λύσεων και για την αποφυγή πολεμικών εμπλοκών. Και η συνταγή αυτή είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη, η πιο ενεργητική, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, γιατί δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόεδρος είναι ο Τραμπ, ο οποίος ρίχνει λάδι στη φωτιά με τη δολοφονία του Σουλεϊμάνι. Και γιατί επίσης ο Τραμπ λέει «ο φίλος μου ο Ερντογάν». Όσες φορές το ρωτάνε, είτε για την Κύπρο, είτε για το Αιγαίο, είτε για το άκυρο και τυχοδιοκτικό σύμφωνο Λιβύης Τουρκίας. Αυτή ακριβώς είναι και η πίεση που ασκεί το Κοινοβούλιο στην Κομισιόν και στις κυβερνήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κρίση στη Λιβύη, είναι δυστύχημα ότι η Ελλάδα θα απουσιάζει από αυτή τη διάσκεψη κορυφής που οργανώνεται σε λίγες μέρες. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί δεν ξέρω ποιος, παρόντος του Ερντογάν, που παίζει το δικό του παιχνίδι, θα εκπροσωπήσει τα ελληνικά συμφέροντα σε αυτή τη διάσκεψη. Θα ερχόμουν σε αυτή την ερώτηση. Τι άλλο θα μπορούσε, πιστεύετε, να πράξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη προκειμένου να διαδραματίσει ένα πιο επικοδομητικό και ενεργό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις εν ώψη για τις διάσκεψεις του Βερολίνου? Να μην είναι προβλέψιμη και δεδομένη, κύριε Χατζηϊωσήφ. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση μιας μικρής χώρας να κάνει θαύματα. Αλλά νομίζω ότι ήταν λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν ο πρώτος και ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που είπε στον Τραμπ «ζήτω η δολοφονία του Σουλεϊμανί». Όπως επίσης ήταν λάθος η δήλωση «είμαστε προβλέψιμοι σύμμαχοι». Στην εξωτερική πολιτική μετρούν τα συμφέροντα. Αν είσαι προβλέψιμος και δεδομένος, δεν κερδίζεις τίποτα. Δίνεις χωρίς να παίρνεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτό που ζητάμε είναι ένα σχέδιο το οποίο να υπηρετήσουμε όλοι μαζί με εθνική ομοψυχία, που να προωθεί και να υπερασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Γιατί η πραγματικότητα δεν είναι ευχάριστη. Δεν πρέπει να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο όπως η Στρουθοκάμιλος, ούτε να εξοραίζουμε τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την επιθετικότητα Ερντογάν, τις εξορίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ ή όσα κάνει εναντίον του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών συμφερόντων, αλλά δεν υλοποιεί ούτε ενισχύει τις κυρώσεις που έχει αποφασίσει κατά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ κρατά στάση πόντιου πιλάτου και λέει «βρείτε τα», και ο Τραμπ λέει «ο φίλος μου ο Ερντογάν», κάνει πλάτη στον Ερντογάν. Πιστεύετε μπορεί να υπάρξει λύση στη Λιβύη μέσω διαλόγου? Ο κύριος Μπορέλ εξέφρασε ανησυχία για στρατιωτική λύση, όπως επιβλήθηκε και στη Συρία. Κοιτάξτε, από τότε που μια συμμαχία μεγάλων δυτικών δυνάμων επενεύει στρατιωτικά στη Λιβύη για να ελέγξει τα πράγματα, άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου και τα πράγματα εκεί πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Μόνο ένας αφελής μπορεί να είναι αισιόδοξος. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες αυτές, γιατί στη Λιβύη τα πράγματα πηγαίνουν διαρκώς προς τα πίσω. Ένοπλες συγκρούσεις, εμφύλιος πόλεμος, αλλά και εμπόριο ανθρώπων και μια πύλη ροών προσφυγικών μεταναστευτικών προς την Ευρώπη με έναν τρόπο ανησυχητικό. Πάντως, κύριε Χατζηϊωσήφ, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, είναι από τη στιγμή που ο διεθνής παράγοντας δεν ευνοεί τα δικά μας συμφέροντα, από τη στιγμή που ο χρόνος δεν λειτουργεί σε βάρος
υπέρ μας, αλλά σε βάρος μας, και είμαστε στο κάθε πέρσι και καλύτερα, είναι η ώρα με συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας και με μια προσπάθεια δημιουργίας ευρύτερων συνενέσεων και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, να πάρουμε εμείς πρωτοβουλία και για μια προσφυγή στη Χάγη μέσω ενός συνυποσχετικού που θα στριμώξει την Τουρκία να το αποδεχθεί ως δρόμο ή να χρεωθεί την άρνηση, και επίσης να ξαναβάλουμε σε τροχιά συζητήσεων για επίλυση το θέμα του Κυπριακού. Κύριε Παπαδημούλη, την ίδια ώρα έχουμε και την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες με την τελευταία τοποθέτηση του Ιράν, πως πλέον δεν δεσμεύεται από τις πρόνοιες της Συμφωνίας της Βιέννης για το πυρηνικό πρόγραμμα, να εκφέρει κάποιες ανησυχίες. Πιστεύετε αυτό μπορεί να ανοίξει και την πόρτα για πυρηνικά προγράμματα που επιδιώκει η Τουρκία? Πρώτα απ' όλα να πούμε την αλήθεια για την όξυνση των προβλημάτων στο Ιράν. Την πρώτη ευθύνη την έχει ο Τραμπ. Αυτός πήρε την πρωτοβουλία να δολοφονήσει το Σουλεϊμανί, με δικαιολογίες και ερμηνείες και εξηγήσεις που δεν πείθουν. Γι' αυτό και πλην Μητσοτάκη δεν έχω υπόψη μου, και Νετανιάχου δεν έχω υπόψη μου άλλους ηγέτες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στηρίζουν τη δολοφονία Σουλεϊμανί. Μια συμφωνία για να σταματήσουν τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν, την οποία πέτυχε ο διεθνής παράγων με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ο πρώτος που έσπευσε να την μπλοκάρει και να την υπονομεύσει ήταν ο Τραμπ, και τώρα διευκολύνει η δολοφονία Σουλεϊμανί τους σκληρούς μέσα στο Ιράν να κάνουν βήματα προς τα πίσω. Φυσικά η Ευρώπη πρέπει να ζητά μια συμφωνία για να μην μετατραπούν να μην μετατραπεί το Ιράν σε πυρηνική δύναμη. Φυσικά πρέπει να μας ανησυχεί μήπως βρήκε ο Ερντογάν πάτημα πάνω σε αυτό για να κάνει τα δικά του πυρηνικά βήματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μετατρέπει την ευρωπαϊκή ηγεσία σε ουραγό του Τραμπ, γιατί αυτό υπονομεύει τα συμφέροντά μας, και οι πρώτοι που θα την πληρώσουν θα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να έχουμε μια πιο ενεργή, πολύπλευρη, φιλιρινική πολιτική. Καταληκτικά, κύριε Παπαδημούλη, ήθελα να μου πείτε, μέσα σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, υπάρχει χώρος για το κυπριακό πρόβλημα? Υπάρχει ανάγκη να βάλουμε και πάλι σε τροχιά το κυπριακό για να βρεθεί μια λύση. Είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να βγάλουμε η Κύπρος ή αύριο η Ελλάδα πολύ πετρέλαιο και πολύ φυσικό αέριο, αποκλείοντας εντελώς την Τουρκία. Αυτό είναι φενάκι και δεν πρέπει να φενακιζόμαστε. Όπως επίσης είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι αν πέσουμε στην παγίδα ενός θερμού επεισοδίου, οι Δύσοι, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι θα έρθουν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων και των Κυπρίων. Πρέπει να αποφύγουμε αυτούς τους δρόμους, και επειδή εμείς έχουμε το δίκιο, με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, πρέπει εμείς να επιδιώξουμε τη λύση. Και πρέπει σε αυτό να είμαστε ενωμένοι. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Χατζηγιώσεφ. Γεια σας.